κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Διακόπτουμε και πάλι την κανονική ροή του προγράμματό μα. Καθώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν δύο πολύ σημαντικέ συναντήσει εν μέσω της Ουκρανική κρίσης. Όπω μεταδώσαμε και νωρίτερα σε προηγούμενο έκτακτο δελτίο, συναντήθηκε ο πρόεδρο των ΗΠΑ τη Αμερικής Τζο Μπάιντεν, με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτ στην Ουάσιγκτον. Εκεί λοιπόν προχώρησαν σε κοινέ του δηλώσει και ανέφεραν λοιπόν και οι δύο ότι η ΕΠΑ και η Γερμανία ενεργούν από κοινού απέναντι στην ρωσική επιθετικότητα, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε για ακόμη μια φορά την πάγια θέση της Ουάσιγκτον ότι στην Ουκρανία πρέπει να μείνουν μόνο οι απαραίτητοι διπλωμάτες. Ωστόσο, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ένα ακόμη α, σημαντικό ραντεβού. Αυτό μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτινγκ, όπως και του Γάλλου Προέδρου α, του Εμμανουέλ Μακρόν. Προχώρησαν λοιπόν και σε συνέντευξη τύπου μετά από μια μαραθώνια συνάντηση που διήρκησε περίπου 5,5 ώρες και θα συνδεθούμε αμέσως με τον ανταποκριτή μας α, στη Μόσχα, το Θανάση Ευγερινό, που παρακολουθεί α, τη συνέντευξη τύπου και θα μας πει ό,τι υπόθηκε. Θανάση. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών. Οι συνομιλίε κράτησαν όπω είπε 5,5 ώρε. Είναι προφανέ ότι υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Φαίνεται, λένε οι διπλωμάτε, κάποιο φω στο βάθο του τούνελ. Έχει ξεκινήσει μια διαμεσολαβητική πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίο έκανε λόγος, λόγο για ένα νέο πακέτο προτάσεων, το οποίο θα μεταφέρει αύριο στον πρόεδρο Ζελένσκι στο Κίεβο αλλά και υπογράμμισε την ανάγκη ότι θα πρέπει πλέον η Ευρώπη να σκεφτεί με ένα νέο τρόπο την ασφαλειά να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι πλευρές. Έχω την αίσθηση ότι ήταν τόσο ανυποχώρητος και αυτό φαίνεται από τη συνέντευξη τύπου ο Βλαντίμιρ Πούτιν στις τοποθετήσεις του που αναγκαστικά ο Γάλλος Πρόεδρος μοιάζει να γλιστρά προς τις θέσεις του Ρώσου ηγέτη, αλλιώς δεν θα μπορούσε να υπάρξει συνέχεια του α, διαλόγου. Ο κύριο Μακρόν είπε ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και πρέπει να βρούμε λύσει για την Ευρώπη. Να επιτευχθεί σταθερότητα και αποκλιμάκωση στην Ήπειρο. Δεν χρησιμοποίησε βέβαια καμία από τι γνώριμε εκφράσει περί επιθετικότητα τη Ρωσία και όλα τα συναφή. Ε, είπε ότι ο κύριο Πούτιν έχει ισχυρή θέση που δεν συμπίπτει πάντοτε με τι δικέ μα, με τι ευρωπαϊκέ δηλαδή, αλλά πιστεύει ο ίδιο στην ενιαία Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να βρεθεί και ένα συμβιβασμό. Και νομίζω πως αυτός που περισσότερο μιλούσε ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό έγινε και στη συνέντευξη τύπου. Ο Ρώσος είπε ότι για άλλη μια φορά... ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετη η Ρωσία στην επέκταση του ΝΑΤΟ... γιατί εκείνη η συμμαχία πλησιάζει τα σύνορα της Ρωσίας. Είναι ένα θέμα που απειλεί την ασφαλειά Είναι μια επιθετική συμπεριφορά από το ΝΑΤΟ και προειδοποίησε ότι θα ήταν α, τραγικό αυτό που θα μπορούσε να συμβεί αν η Ουκρανία γινόταν μέλος του ΝΑΤΟ και προσπαθούσε να ανακαταλάβει την Κρυμαία που είναι πλέον ρωσικό έδαφος. Ρώτησε ανοιχτά τους δημοσιογράφους και τον, Ρώσο, και τον Γάλλο πρόεδρο. Θέλετε πραγματικά να πολεμήσετε με τη Ρωσία, θέλει η Γαλλία ή το ΝΑΤΟ να πολεμήσουν με τη Ρωσία. Ρωτήστε τους αναγνώστες και τους τηλεθεατές σας, έλεγε στους δημοσιογράφους και υπενθύμησε ότι δύο φορές το Κίεβο προσπάθησε με πολεμικό τρόπο, με στρατιωτικά μέσα να επιλύσει το θέμα του Ντονμπάς, να καταλάβει δηλαδή τις περιοχές των Ρωσόφωνων που de facto έχουν αυτονομηθεί από το 2014, ούτε λίγο ούτε πολύ υπονόησε ότι ούτε τότε το επέτρεψε αυτό η Ρωσία, ούτε τώρα θα το επέτρεπε ξανά. υπογράμισε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική των συμφωνιών του Μίνσκ. Και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτό που αύριο θα πρέπει να μεταφέρει ο Γάλλος πρόεδρος τον κύριο Ζελένσκι είναι την πλήρη τήρηση των συμφωνιών του Μίνσκ, ούτε λίγο είτε πολύ δηλαδή, τη συνθηκολόγηση του Κιέβου που δεν έχει επέλθει μετά από τις δύο ήτες που υπέστη στρατιωτικά στην Ανατολική Ουκρανία. Και νομίζω πω η φράση που θα μείνει από αυτή την συνέντευξη τύπου είναι σε σχέση με τις υπαναχωρήσεις του καθεστώτος του, Μίνσκ, από του καθεστώτος του Κιέβου από τις συμφωνίες του Μίνσκ που προβλέπουν αυτονομία των ρωσόφωνων υποχωρήσεις στο θέμα της γλώσσας και σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Είναι μια φράση που ξαναλέω θα μείνει σίγουρα από αυτή τη συνέντευξη είναι ότι σ' αρέσει δεν σ' αρέσει, κάνε υπομονή ομορφούλα μου μια φράση που απευθυνόταν προφανώ στην Ουκρανία και στον κύριο Ζελένσκι. Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν και τι προτάσει του Μακρόν στο Κίεβο. Κυρίε και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο, θα διακόψουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματό μα. Καλή σα νύχτα.